Τώρα πηγαίνουν στους Κρητές για να δούμε τι θα γίνει εκεί πέρα. Ξεκινάμε κατευθείαν με τον κύριο Σκουλό. Λοιπόν, για να δούμε μέσα τι φοράς. Αυτό είναι λιζερί, είναι σόρουχο. Είναι, ναι. Επάνω. Είναι φορεματάκι. Α, slip dress. Ναι. Λοιπόν, άκου. Σαν χρωματική παλέτα είναι πολύ εύκολη. Mm-hmm. Εγώ τι θα έκανα για να αλλάξω αυτή την εμφάνιση, η οποία παρόλα αυτά, αυτά τα χρώματα του χειμώνα μου αρέσουν πάρα πολύ και είναι και πολύ κομψά. Όπως και τα γυαλιά που φοράς. Δεν σας αρέσουν. Μου αρέσουν, ναι. Γενικά αυτά τα μεγάλα γυαλιά σε γυναίκες μου αρέσουν πάρα πολύ. Θα άλλαζα σίγουρα το slip dress, δεν θα το βάζα καθόλου, γιατί το μόνο κομμάτι που φαίνεται είναι το μέσα, το τοπάκι. Mm-hmm. Οπότε εγώ θα βάζα ένα πολύ ωραίο μαλακό, fluffy. Πλεχτό, αλλά αυτό τα fluffy που είναι πολύ μαλακά. Το χνοδωτό, μήπως. Ναι, μέχρι ψηλά πάνω και θα τα άφηνα και απ' έξω από την φούστα. Mm-hmm. Θα έκανε πολύ πιο έτσι και κομψή και πιο ωραία και πιο cool την εμφάνισή σου. Σίγουρα θα άλλαζα το κίτρινο. Το κίτρινο δεν το θέλουμε σε αυτή την εμφάνιση. Ας είναι πάλι το κίτρινο. Λίγο μου κλωτσάει. Αν ήθελες να βάλεις, θα βάζεις ένα γλυκό τόνο του καφέ, γιατί εκεί σε οδηγεί όλη η εμφάνιση. Mm-hmm. Γιατί έχει μια ηρεμία και μια γαλήνη που δεν πρέπει να τη διακόπτεις με κάποιο άλλο χρώμα. Και η τσαντούλα, παρόλο ότι είναι αυτό που είναι, να σου πω την αλήθεια, σε αυτή την εμφάνιση είναι μια χαρά. Τι θα βάλεις? Το 2. Στέλιο. Ναι, λοιπόν, μετά από όλη αυτή τη συζήτηση, εμένα αυτό που με ενοχλεί περισσότερο πάνω σου σε αυτή την εικόνα σήμερα είναι το πιο ακριβό πράγμα που έχεις πάνω σου. Αυτό το φουλάρι. Θα ήθελα να φύγεις, παρακαλώ. Γιατί? Γιατί δεν έχει καμία σχέση με την υπόλοιπη εικόνα. Βγάλ' το. Δεν θέλει να το βγάλει, δεν το βλέπεις. Το αγαπάει, το βάζει όλο και πιο μέσα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα look που μία ανάσα πριν τις γιορτές είναι πάρα πολύ ωραίο για να πας μία βόλτα στα καταστήματα με ένα παιδάκι. Εκτός από το τακούνι, το οποίο έχουν όλοι δίκιο, δεν είναι για να περπατήσεις στην Κηφισιά καθόλου. Αν ήθελες τακούνι, πρέπει να βάλεις ένα χοντρό τακούνι και ίσως να ήταν σουέτ όλο για να μαλακώσει κι άλλο η εικόνα. Μου αρέσει η γυαλάδα που έχει φούστα. Μου αρέσει και το κίτρινο ζακετάκι. Mm. Και αυτά τα χνουδωτά που είναι πάρα πολύ χαριτωμένα, πιστεύω ότι ένα κοριτσάκι μικρό που θα θέλει να έχει και αυτό τα ίδια, θα χαρεί πάρα πολύ που εσύ θα συντημένει έτσι. Μου λείπει το μαλλί της γριάς. Να το κρατάς και τρεις σακούλες με ψώνια και ένα μπαλόνι, για να είσαι πάρα πολύ ωραία. Ισχύει. Ωραία χρώματα, μαλακά, απαλά, γιορτινά, με τα χνουδωτά και τα λοιπά, και η λάμψη της φούστας είναι ό,τι πρέπει. Ναι. Το φουλάρι εκείνο δεν το χρειάζεται καθόλου. Τρία. Οπα! Πα. Μιλάμε εδώ, γίνονται κάποια πράγματα, συμβαίνουν. Ε. Σοφία. Δώρα. Okay. Δεν μπορώ να σου πω ότι αυτό είναι ένα look που εγώ αγαπάω, σαν εικόνα να το βλέπω. Νομίζω ότι το τρικόν έπρεπε να είναι ένα big κομψό, σαν Max Mara, Zivango, που είναι βαρδί. You know what I mean? Ζιβάκο. Ναι. I think that would have been cute. Because με αυτό το ωραίο ύφασμα του φούστα, νομίζω... Της κασμίρ. Ναι. I think της φούστας θα ήταν πιο ωραίο και κομψό. Και ίσως δεν μου αρέσει αυτό το σάρπα, σάλι. Ναι. Ναι, απ' όλα. Απ' όλα. Φουλάρι, σάρπα, κασκόλ. Ό,τι θες πες το. Σκάρφ. Να σου δώσω αυτό σήμερα. Δεν πειράζει. Είναι καλό θείο. Ναι. Νομίζω πήγε πάρα πολύ καλά. Να πάντεχα καλά, αν με ρωτάς. Ναι, δεν ξέρω. Από αυτό που θα μπορούσε να συμβεί βλέποντας την αρχή, πήγε πολύ καλά εδώ, νομίζω. 8,9. Λοιπόν, 8,9. 8,9. Εντάξει. Πάρα πολύ καλά, δηλαδή. Καλή στην αριθμητική.